Εδώ είμαστε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Και καλή διασκέδαση να έχετε. Αυτά είναι έτσι. Νυχτερινά κέντρα μου φτιάχνεις. Αυτά φίλε, αυτά είναι. Τα σημαντικά είναι αυτά. Και ξέρεις ότι η όμορφη Θεσσαλονίκη όπου πηγαίνουν, η όμορφη Λάρισα, καμία δεν είναι σαν κι αυτή. Πήγες Λάρισα? Πήγα, ναι. Και? Πήγα, βασικά επισκέφτηκα τα πολιτιστικά κέντρα, όπως έλεγε ο παλιός ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Γιαννόπουλος, ο Ευάγγελος. Ο Ευάγγελος, θεότητα. Βεβαίως, ναι, μορφή κανονική. Κλασικό ΠΑΣΟΚ. Ναι, κλασικό. Παραδοσιακό, ναι. Η ήρεμη δύναμη. Mm. Αν ζούσε τώρα θα έκλαιγε. Τότε ήτανε. Μάλλον όλο τον κόσμο. Τότε ήτανε, όχι σαν ΠΑΣΟΚ, η ήρεμη δύναμη. Ναι, όχι αυτός μόνο. Τόσο μάλλον και με τον εαυτό του. Άπειρες φορές. Επισκέφτηκα λοιπόν Θεσσαλονίκη, μεγάλο μπουζουξίδικο της πόλης. Θεσσαλονίκη Παρασκευή. Ναι, Παρασκευή. Mm. Σάββατο, να ξέρεις. Μετά την Παρασκευή έχουμε και το Σάββατο. Ναι, ότι... Και λέμε ναι, να κάνουμε ένα 2-2. Ένα-δύο στα δύο light. Mm. Έτσι, σε κοντινή πόλη. Την πρωταθλήτρια το 1988. Ναι. Τη Λάρισα. Ναι. Εντυπωσιάστηκα φίλε από το μαγαζί. Μπράβο τους. Έχουν εκεί διασκεδάσει. Μπράβο τους. Εκεί ξέρεις τι κάνουν. Κάνει ένας ένα μαγαζί. Ωραία. Και ο άλλος λέει τι έκανε αυτός αυτό. Επί τρία εγώ. Δεν τα βγάλουν ποτέ τα λεφτά, να ξέρεις. Σταύρο μου, υποκλήθηκα. Ναι. Πολύ καλή οργάνωση, πολύ καλές φωνές. Ναι. Όλα ήταν όπως πρέπει και πολύ γυναικό κόσμος. Καλά στη Λάρισα. Γυναικό κόσμος, παρέες. Τι να κάτσουν με τον άντρα τους. Ναι. Βαριούνται. Και αυτό σωστό. Ναι. Η Λάρισα φημίζεται. Άλλωστε έχουν γίνει και ταινίες για αυτήν την πρακτική. Ναι. Πέρασα από Λάρισα. Εγώ πήγα λίγο πιο νότιο-ανατολικά. Σε αγκάλιασε το γλυκό πύλιο. Με αγκάλιασε το γλυκό πύλιο. Γεια σου, Σοφάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σε τρέχουν στα περίπτερα. Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο. Α, γι' αυτό λέγαμε τώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν είμαι μάχη, ποιος πέρασε πιο καλά. Σήμερα ναι. Ξέρετε τι παγκόσμια ημέρα είναι, έτσι. Της πεζόλας και της... Όχι, είναι κατά της αυτοκτονίας. Ήρθε σε κατάλληλο σημείο να το πεις, για λέγε. Έτσι, το είδα και είπα να το αναφέρω. Το είπες κατά της αυτοκτονίας. Έχω να πω κάτι σχετικό. Πριν από 2-3 χρόνια αντιμετώπιζα κάποια οικονομικά προβλήματα και με παίρνει μία από αυτές τις εταιρείες, ξέρεις τι, που ζητάνε τα χρήματά τους οι άνθρωποι, παιδί μου, με γλυκότα, πάω αειδιαστικό, παύλα. Ναι. Τι κάνετε, καλά, λέω, κοιτάξτε, ναι, λέω, είμαι στον πέμπτο όροφο και έχω βγάλει το ένα πόδι έξω και είμαι έτοιμος να αυτοκτονήσω. Ναι, μου λέει, το αφημίσεις, μπορείτε να μου πείτε. Τι έγινε στη συνέχεια, δεν χρειάζεται να σου το πω. Είμαι μπροστά. Είσαι μπροστά, ναι. Δεν θα την έλεγα με τον καλύτερο τρόπο από το αφημί. Κάνει εικόνα στο μυαλό σου τι έγινε μετά. Όλο το γενεαλογικό δέντρο και ό,τι μπορείς να καλύψεις. Από πάω προς πάω. Πιστεύω ότι αυτούς που σου παίρνουν τηλέφωνα από εισπρακτικές τους μισείς πραγματικά. Τους μισώ γιατί δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν έχεις πιστεί ποτέ να δώσεις ένα ευρώ? Όχι, το έχω σε πολύ κακό. Κανένα σε εισπρακτική. Όχι. Τα λεφτά τα έχουν πάρει όλα αυτά. Όλοι τους. Ναι. Δεν δίνουμε λεφτά σε εισπρακτικές. Νόμος. Δεν δίνουμε και τους απαντάμε όπως πρέπει και δεν τους φοβόμαστε. Σε καμία των περιπτώσεων. Ναι, όχι, γιατί όχι, εγώ είδα πολλούς τρομοκρατημένους πολίτες. Τους οποίους εγώ προσπαθώ να τους βοηθήσω με τον τρόπο μου. Ονοείτο. Ναι. Έχει γίνει κατά το παρελθόν. Ωραία. Επισκεφτήκαμε το περίπτερο της Golbet. Έκανα βόλτα από εκεί. Ναι, εγώ έλειπα και σου λέω να πάμε σήμερα. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει. Το έχουμε ανοιχτό. Το έχουμε εκπληκτικό ανοιχτό. Το περίπτερο, Σταύρο και φίλη μου Σοφία. Να πούμε ότι έγινε και χαμός, έτσι. Έγινε πανηγύρι, πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Δεν προλάβαιναν οι άνθρωποι. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλό. Ωραίο πράγμα. Το περίπτωτο ήταν καλά στημένο. Μεγάλη επένδυση. Ξέρεις, όλα στη ζωή είναι δούνε και λαβίν. Mm-hmm. Ναι. Και όπως πρέπει, όλα στημένα, ενημέρωση κανονική. Σόφη. Πολλά δώρα δίνανε, ναι, όχι. Ήταν ένα πολύ νομίζω δυνατό ξεκίνημα. Και θα είναι για το επόμενο εξαήμερο συνέχεια. Φυσικά. Μπορεί να το επισκεφθεί ο καθένας. 6 μέρες ακόμα είναι. Ναι, μέχρι και Κυριακή. Μέχρι και Κυριακή. Άρα λοιπόν, Σαββάτο Κυριακή θα λείπουμε. Ναι. Γιατί παίζει ο μεγάλος ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να αφήσουμε την ομάδα μόνη. Δεν μπορούν χωρίς εμένα. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Παίζουμε off ΠΑΟΚ βέβαια. Δεν μπορούν χωρίς εμένα. Ναι. Άμα δεν πάω εγώ εκεί να πω αού, δεν μπορούν τα πράγματα. Σταύρο, ξέρεις τι θέλω για να φτάσεις στο υπέρτατο σημείο κορυφαίο σοτκάστερ. Γιατί αυτό φυσικά είναι η φιλοδοξία σου και είναι πολύ λογικό. Θέλω όταν θα είναι στη σέντρα, ο ένας πλέον και όχι δύο. Ναι, κάποτε ναι. Γινόταν δύο ναι. Και να ξέρεις ότι ήταν υποχρεωτικό τότε η μπάλα να πηγαίνει μπροστά όταν γίνεται η σέντρα. Πάντα υποχρεωτικό. Ναι. Ναι. Τώρα ο ένας λοιπόν που κάνει τη σέντρα κατά πίσω, θέλω πριν να ακουμπήσει την μπάλα, πριν κάνει την πρώτη επαφή, να σε κοιτάει κατά πάνω, να βλέπει ότι είσαι εκεί, ναι. Να δίνει ένα νεύμα δίκην 4. Ναι. Πάνω κάτω, ξεκινήστε. Ξεκίνα. Είμαι δηλαδή. Το κάνει, υπάρχει παράγοντα που το κάνει αυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Κουμπότη το κάνει αυτό. Ο Άγιο. Ο Άγιο. Άγιο άνθρωπο. Η Αποστολή πρέπει να πάει κι αυτό. Ναι. Ναι. Α, το είπε για όφη. Mm. Για όφη. Ξέρετε τι μου ήρθε στο μυαλό. Μου ήρθε στο μυαλό μεγάλε ανατροπέ. Μεγάλη ανατροπή, τεράστια.
Δεκαετία του 90, πρέπει να είναι 1990. Ολυμπιακός Όφη 4-5 από 4-5. 4-5, φίλε, μπράβο. Με Βέρα. Θυμάσαι άλλους 6-7 παίκτες εκεί διάφορους, μεικτούς. Ναι. Βλαστός στα αριστερά. Ναι. Θεματοφύλακας, Πατμετζής. Αν με πεις και το μικρό του Πατμετζή, φεύγω τώρα. Φεύγω τώρα. Όχι. Θα σε κάνω multiple choice. Ναι. Πέτρος, Βαγγέλης, Μανώλης. Μανώλης. Μανώλης, εντάξει, λοιπόν. Δεν το ξέρεις το ανέκδοτο με τα Ζωνιανά. Όχι. Πας στα Ζωνιανά, είναι πραγματικότητα. Ναι. Πας στα Ζωνιανά, τα Ζωνιανά γιατί φημίζονται, για τη φούντα του. Ναι. Ωραία. Φούντα του Τσολιά αυτές. Τσολιά, ναι. Πας εκεί πέρα, πάνε εκεί κάποιοι, ξέρω εγώ, και λένε εσύ αού εδώ φημίζεστε, δώσε. Του δίνουνε και λες. Και σου λέει, αν σε πιάσουν πιο κάτω στον μπλόκο, πες το έδωσε ο Μανολιός. Οπότε σιγουριά, όλοι Μανολιοί. Αυτό. Πάει στο καφενείο. Όχι. Μα δεν μπορώ να πω, εσύ πες αυτό πες το πράγμα. Και εσύ, εντάξει. Πάει στο καφενείο, όποιος έμπαινε, γεια σου Μανολιό, γεια σου Μανολιό, γεια σου Μανολιό. Όλοι Μανολιοί. Άρα, σαν το έβγω με το Σπάρτακο. I am Spartacus, I am Spartacus, τότε να το πιάσουν. Θυμάσαι την ταινία εκείνη σταθμό. Ποιος έπαιζε, Πολ Νιούμαν? Όχι, όχι, όχι. Στην πρώτη Πολ Νιούμαν. Όχι, με τα σημάδια μέσα, ηθοποιάρα. Στο πρώτο Spartacus δεν έπαιζε Πολ Νιούμαν. Τέλος πάντων, δεν θα τα μπερδέψουμε τώρα. Θυμήθηκε στο 4-5. Πες μου μεγάλη ανατροπή. Πες μου μεγάλη ανατροπή σε Champions League. Δύο θέλω να μου πεις. Η μία είναι τη Λακουρούνια με τη Μίλαν. Όχι, σε τελικό Champions League. Εντάξει, μία είναι τη Μπάγερ με τη Μάντσεστερ, έτσι όπως έγινε το 1-2. Ξέρεις τη μαγική εικόνα αυτό το μάτς. Εννοείται, είναι για 4-0. Ορισμός. Το 4-0 τη Μπάγερ γίνεται στο 89 και στο 92 με. Πώς τον λέγανε τον εξτρέμ τη Μπάγερ που έχασε μαλλιά εκείνη τη μέρα. Γερμανό. Γερμανό. Ούτε εγώ τον θυμάμαι, μη στο παίζω έξυπνο. Θυμάμαι τα μούτρα του να είναι όλο. Εξτρέμ. Ναι. Έκανε το λάθος τότε που έκανε τον Ματέο αλλαγή και τα κόλτα βάζει ο Σόλσκερ και ο Σέβιχαμ. Ναι. Πουστημένη μπάλα και τα δύο. Ναι, βέβαια, πουστημένη. Πω από αυτός ο Σόλσκερ, τι παιδί του Θεού, με θύμιζε Δημόπουλο όταν το ήρθε στον ΠΑΟΚ. Όλα μέσα. Αλλαγή γκολ, αλλαγή γκολ, αλλαγή γκολ. Γιατί υπάρχουν παίχτες που βγάλαν το ψωμί τους έτσι, φίλε. Άμα μιλήσεις με προπονητές, θα σου πει ότι κοίτα να δεις, αυτός με βοηθάει περισσότερο ερχόμενος από τον πάγκο. Βέβαια. Και έτσι είναι. Κανονικά στις μεγάλες ομάδες οι παίχτες παίρνουν ρόλο συγκεκριμένο όπως έχουν. Έχουν αυτό το ρόλο. Μα δεν είναι κακό. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και με 70-80 παιχνίδια τη σεζόν, φίλε, τι να. Θα υπάρχει και αυτό ο ρόλο. Να μην το αφήσουμε στη μέση. Άλλη μεγάλη ανατροπή. Άλλη μεγάλη ανατροπή στο Champions League. Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ. Και εγώ δεν στο παίζω έξυπνο, όπω είπε και εσύ προηγουμένω. Είναι μια ανατροπή στην οποία ήμουν και μέσα. Ναι, ποια. Τώρα θα σε πω. Το Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη με τη Μίλαν. Φίλε, ένα μάτσα απίστευτο, απίστευτο και με έκανε εντύπωση, είχα πάει. Πρώτον, με έκανε εντύπωση η Κωνσταντινούπολη, στην οποία απορούσα στην αρχή και μετά κατάλαβα γιατί. Για το εξής, κύριε, να εξηγηθώ κιόλας. Δεν έχει κανένα ποδηλάτη. Δεν είδα ποδηλάτη και κανένα μοτοσυκλετιστή. Γιατί? Ο τρόπος οδήγησης στην Τουρκία και δει στην Κωνσταντινούπολη είναι. Δεν μπορείς να φανταστείς το τι γίνεται. Η απόσταση αυτοκίνητο από αυτοκίνητο είναι δύο πόντι. Ναι, πόντι. Και πολλά, και πολύ λες. Ναι, δύο πόντι. Και δεν υπάρχει περίπτωση να περάσεις ανάμεσα. Πες ότι είσαι Τζιμισκή εδώ. Ναι. Δεν περνάς εύκολα ανάμεσα. Ναι, χώνες, κάνεις. Α, εύκολα, εύκολα. Θα κάνεις μία εδώ, μία από εκεί. Θα πας είτε ο δικός. Ναι. Εκεί δεν υπάρχει ποδηλάτης. Όλοι έχουν σκοτωθεί. Τους έχουν στείλει. δεν υπάρχει. Ένας, δηλαδή κάποιος που αφήνει τρεις πόντους απόσταση από το μπροστινό αυτοκίνητο δεν είναι καλός οδηγός. Πώς ξέρετε, στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο πέρασε βαβάνε στα κεφάλια το αμάξι. Στο Κάιρο κανονικά. Είναι όλα λάντα, παίζουν συγκλώμενα. Ναι. Εντάξει. Τρακαβισμένα φαντάζομαι παντού. Ναι. Είναι στον Μπακού, όπου τι κάνουνε. Όταν βλέπουν στο πατάνε γκάζι. Ναι, το έχουν σε κακό να σταματήσουν. Ανάποδα. Ναι, για να προλάβουν τον άλλον που το παίζει έξυπνο που δεν έχει στόπ. Κατάλαβε. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το μάτς λοιπόν ο τελικός πήγα το είδα μαζί με δύο φίλους. Ένα θέος συνεργάτης μου σε καταστήματα ηλεκτρονικών παιχνιδιών και μετέπειτα στέλεχος της διοίκησης της ομάδος, με όχι πολλά μαλλιά. Ναι, δεν καταλάβαμε καθόλου τι εννοείς. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και με το Λεωνίδα, με τα μαγαζιά εδώ μέσα στην πόλη, τα αρκετά, το γνωστό μας Λεωνίδα. Το λέω. Το λέω, το λέω. Οι τρεις μας πήγαμε. Το λέω, τον γνωστό λέω. Ναι, ναι, ναι. Το Bonau, το λέω. Ναι, φίλοι μου, τα μαγαζιά. Το τα παπούτσια. Χείριο, όχι. Α, τον Αλ, το λέω. Ναι, 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 ναι. Το λέω, το ναι, γνωστό. Ναι. Παοξάκι γνήσιο. Γνήσιο, παοξάκι φίλε. Γνήσιο. Ναι. Ναι. Εκπληκτική παρέα με θεύμη, με παλμό. Ναι, και ναι, πάμε ναι. Λοιπόν σε αυτό το μάτς. Αφού το λέμε. Ναι.
Και οι Άγγλοι, ενώ χάνουν 3-0 στο ημίχρονο, 3-0 φίλε. Οι Άγγλοι τραγουδάνε συνέχεια, ακατάπαυστα. Εγώ έχω μπερδευτεί, νομίζω κερδίζει η Λίβερπουλ. Ναι. Εγώ ήμουν φάντζα. Λέω κάτι έχει γίνει, δεν έχω καταλάβει το μάτς. Δεν μπορεί. Μα δεν μπορεί. Προηγείται η Μίλαν, θυμάμαι, με 3-0 με ένα γκολ του Μαλντίνη και 2 του Κρέσπο. Ναι. Ο οποίος Κρέσπο, το τελείωμά του στο τρίτο γκολ είναι, φίλε μου, για φροντιστήριο. Είναι για να πάει και να διδάσκεται. Ένα ακούμπημα μαγικό, όπως πρέπει, την τέλεια στιγμή, από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Μαγικό. Τερματοφύλακας Λίβερπουλ, ο Ντούντεκ. Ντούντεκ, ναι. Ο οποίος μετά πήγε στη Ρεάλ. Δεν ακούμπησε, δεν κάτσε ποτέ κάτω από το δοκάρι. Και βγαίνει, ξεκινάμε στο δεύτερο ημίχρονο, ξεκινάει η ομάδα και η Λίβερπουλ είναι σε ένα κρεσέντο απίστευτο. Κάνει ένα γκολ με τον Τζέραρτ. Και... είδες ο αρχηγός στο ένα. Ένα γκολ ο Σμίτσερ, ο Τσέχος, ο Σμίτσερ. Δεν ακούμπησε γενικά, αλλά ο Σμίτσερ, ναι, εκείνη, ναι, εκείνη, ναι, κάνει. Και κερδίζει πέναλτι, το χτυπάει ο Αλόνσο, Τσάβι Αλόνσο, αποκρούεται με το φύλακας και το βάζει. Και πάμε τέλος πάντων παράταση, πέναλτι και στα πέναλτι χάνει ο Σεφτσέγκο. Και παίρνει η Λίβερπουλ με προπονητή τον Νιουκάστλ. Του Νταγκλή. Όχι, τον Νιουκάστλ τώρα που είναι. Τώρα, αυτό ήταν προπονητή. Α, ο Μπενίτεθ ήταν, ναι, ναι. Ναι, ο Μπενίτεθ. Και μετέπειτα. Εντάξει, κάναμε αναδρομή στο παρελθόν. Ωραίο αυτό. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία περίπτωση. Για να πάμε, Σοφία, λίγο και στο μέλλον και στο σήμερα. Στο live τώρα, η Goalbet, αν ήταν τότε. Εν ζωή, δεν ζούσε τότε. Και στο ημίχρονο, να τονίσω και παρεμβαίνω τη Σοφία και την κόβω. Ο γνωστός αυτός που είπαμε ποτέ, ο προηγουμένος, ο Χωρίς Μαλλιά, βάζει στοίχημα υπέρ της Λίβερπουλ. Κατάκτηση. Κατάκτηση. Τον ακούω όμως. Ξέρεις, αυτά τα κάνει πονηρά. Πέσει κάτι γωνίες, τα κάνει ήσυχα. Να μην τον ακούω. Εγώ που να μην τον ακούω. Αφού είναι δύο δουλειές ταυτοχρόνως, είναι η δουλειά μας να κάνουμε. Ναι. Και το λέω, γιατί δεν τα δίνεις στο διπλανό στο παιδί που το βλέπεις ότι θέλει να πιει κάτι. Έτσι, όχι να κάνει ένα ποσό μεγάλο. Δεν θυμάμαι τι είχε βάλει. Κατ' όευμα, διακρίνει κάτι τέτοιο. Ναι, κατάκτηση του 3-0 τώρα. Ναι, ναι, ναι. 45 ποσοστό, το θυμάμαι σαν τώρα. Και φυσικά το βρίσκει το παιδί του Θεού. Και πιο φυσικά εμείς δεν τον ακολουθούμε. Μία φορά πια στοίχημα και δεν ήμασταν εκεί. Για πες, Σοφία, σήμερα τι έχει. Σήμερα φυσικά έχουμε Λίγκα Εθνών, έτσι να τα πούμε και αυτά. Μπήκε στη ζωή μας τελικά. Μπήκε στη ζωή μας. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι ακόμα. Πάμε παρακάτω. Σκοπός είναι να βγεις πρώτος εκεί. Ναι. Είναι κάτι κατά τα αμερικάνικα. Ο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος είναι για τα σκουπίδια. Δεν υπάρχει. Ναι, αλλά μετά δεν ξέρω, παίζουν προκριματικά. Θα παίζουν, αλλά δεν είσαι πρώτος. Μόνο πρώτος. Οι πρώτοι παίζουν. Ναι. Και περνάνε στο τέλος οι τέσσερις καλύτεροι, αλλά με ένα μείγμα σκέψης. Ας το πούμε, θα σε μπερδέψω. Χαμπάρι, ναι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μηδενική γκανιότα στο παιχνίδι Πορτογαλία-Ιταλία 10-4 και Σουηδία-Τουρκία 10-4 επίσης. Πώς μπορεί να χαλάσει το 1-1 σε αυτό το παιχνίδι το Πορτογαλία-Ιταλία, πες μου εσύ. Το γκολ-γκολ. 1-1. Τελικό αποτέλεσμα. Ξέρεις ότι μου αρέσουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι κάθετοι. Πώς μπορεί να χαλάσει μισό τα ίσως και τα μπορεί. Το 1-1 πώς μπορεί να χαλάσει αυτό το παιχνίδι, πες μου εσύ. Θυμήθηκα και τον ηθοποιό. Κλαπ, τα λέμε. Και ο Ντάκλας και εσύ, ε, ναι. Όχι, Λουφιάνος. Ναι. Λουφιάνος δουλεύουν. Έχετε σκονάκια. Σκονάκια δεν θα κάνουν οι άνθρωποι, τι θα κάνουν. Ωραία, Πορτογαλία, Ιταλία 1-1, θα το παίξουμε αυτό. Ένα, σκορ. Ένα. Σκορ. Μαγκιά. Ναι. Ας χάσω, ας ξεφτυλιστώ. Άλλο μάτς, Σόφη. Σήμερα άλλο μάτς. Εγώ νομίζω έχει και δεύτερο με μηδενική ικανότητα. Σκοτία Αλβανία τώρα. Παίζει ο Σκοτσέζος με το Μουλοχτό. Σκοτία Αλβανία, φίλε μου, είναι ένα μάτς το οποίο εγώ βλέπω Σκοτία. Οι Αλβανοί κάνανε νίκη, αλλά το μάτι ήταν μαγική εικόνα. Μαγική εικόνα στην κυριολεξία με το Ισραήλ. Και κερδίσανε. Γιατί δεν βλέπεις χ σε αυτό το παιχνίδι καθόλου. Οι Σκοτσέζοι κάτι μάτι νομίζω ότι τα έχουν. Οι Σκοτσέζοι, οι Αλβανοί βασικά είναι κατάλληλοι για να τους παίζεις κόκκινη. Ναι, βέβαια. Αν τους ακολουθείς. Δηλαδή θα παίζω όποτε παίζει η Αλβανία, θα παίζω κόκκινη. Στην κόκκινη δεν σου δίνει 4 φράγκα. Βέβαια. Μία κόκκινη ανά 4, αν δεν έχουν, τους διώχνουν όλους. Παίκτες, προπονητές. Ναι, γιατί οι άνθρωποι ψάχνουν να κάνουν και επιστροφές. Ναι. Χθες, τώρα που μιλάμε για στοιχηματικά και για goal bet, χθες εγώ δεν πήγα καλά στοιχηματικά, δεν έχει νόημα αυτό, δεν πειράζει. Ένας φίλος μου όμως, σε μεγάλο καφέ της πόλης, μετά τις 11.30 περίμενε κάτι βραζιλιάνικα να τελειώσουν. Ναι. Τα βραζιλιάνικα αυτά και τα 3 ήταν 1-0. Τα ήθελε έτσι για να πάρει κάποια 787 ευρώ, είμαι συγκεκριμένος. Αγχώθηκε όμως πάρα πολύ και στο 85ο λεπτό, 86ο, χρησιμοποίησε το cash out της Goalbet, που είναι μεγάλη δύναμη. Φυσικά. Το λέω, διώξε το άγχος κατά το τραγούδι, διώξε τη λύπη από σένα, παλικάρι μου. Διώξε το, φίλε μου, κάνεις ένα cash out, χάνεις λίγα χρήματα, δεν κερδίζεις δηλαδή. Χάνεις από τα κερδισμένα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες. Μην φοβούνται να κάνουν cash out, να το βάλουν στη ζωή τους. Το δηλαδή, cash out είναι επιστήμη, φίλε. Ναι. Έχει βάλει κάποιος 50 ευρώ.
50 ευρώ, γίνονται 780. Παίρνει 600 ευρώ και δεν αγώνεται στα τελευταία 6 λεπτά των τριών αγώνων. 6 λεπτά σε 3 αγώνες, κύριοι μου, είναι 18 αγωνιστικά λεπτά το σύνολο. Με ένα γκολ, άμα μπει ανάποδο, είναι τα φιλιά μου, γεια σας, χάνονται τα χρήματα. Ενώ σε διαφορετική περίπτωση με το cash out, τα διασφαλίζουμε απόλυτα. Είναι άλλη μια επιλογή της GoalBet. Ναι, κάνουμε cash out όταν έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Έτσι. Εντάξει. Έτσι, γιατί τότε ανεβαίνει και το cash out. Όταν περιμένουμε γκολ, δεν κάνουμε cash out. Όχι, υπάρχουν πολλοί αγόρι μου που... Όχι, εμείς δεν θέλουμε τέτοιους παίκτες. Είναι κατηγορία καθυστερημένη. Να μπουν να κάνουν cash out τη στιγμή που δεν έχουν το αποτέλεσμα, δηλαδή να δεχτούν την ήττα τους. Ναι. Γιατί αυτό είναι ήττα. Θα έχουν βάλει 50 ευρώ και θα τους δίνει 21. Ναι. Εμείς το παίζει, φίλε. Όχι. Είσαι αυτό που λέμε. Δεν κάνεις. Δεν χρειάζεται. Δεν κάνεις. Εδώ καμιά φορά έχω παίζω ταχύ. Ταχύ είναι ωραία. Ταχύ, φίλε. Ξεκινάνε όλα με 0-0. Γιατί έχουν την αβάδο και κερδίζουν το μάτι. 10 ευρώ. Ωραία. Στα 3 χ. Στο ημίχρονο, όχι στο ημίχρονο, στο 30, είναι 12, είναι 13, 14, είναι πάνω το cash out. Ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Αν λοιπόν κάπου στο 60, έχω πάρει 5 φορές τα λεφτά μου, 6-7, τα τραβάω. Γιατί το χ πάντα θα τραβώσει. Σπάνια θα βγουν και τα 3. Και ειδικά τα χ μετά το 85, φίλε. Είχα ένα παίχτη που έκανε καριέρα με τα χ. Έκανε καριέρα. Τα χ είναι ωραία τα χ. Μένα μου αρέσουν τα χ. Και ξέρεις, αν υπάρχει ένας παρθένος παίκτης, κύριε, ανοίξτε λίγο τα αυτιά σας τώρα, διδάσκουμε αυτή την ώρα. Ναι, ναι, ναι. Για να μαθαίνετε κιόλας. Πώς λένε, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Ναι. Λοιπόν, αν υπάρχει ένας παίκτης παρθένος στοιχηματικά, με την έννοια παρθένος εννοούμε ότι δεν ψάχνει αυτά που έχασε χθες, προχθές και πέρσι και πρόπερσι, αλλά μπαίνει τώρα στη ζωή του το στοίχημα, μέσω της GoalBet φυσικά, υπάρχει μια στρατηγική πολύ όμορφη. Παίζουμε χ. Έναν αγώνα μιας μέτριας ομάδας σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Μέτριας. Όχι πολύ καλής, ούτε πολύ χάλια. Δηλαδή, για να γίνουμε συγκεκριμένοι, αν μιλάμε για το γερμανικό πρωτάθλημα, τη Σάλκε. Που είναι σφιχτή ομάδα και το έχει το χ. Ναι. Αφήνουμε λοιπόν τη Σάλκε να έγινε δύο αγωνιστικές που να μην έχει κάνει χ. Ναι. Να μην έχει κάνει χ. Και ξεκινάμε και την παίζουμε. Παίζουμε λοιπόν 200 ευρώ στην ισοπαλία της. Αυτό είναι για τα υψηλά στρώματα. Λέμε. Ναι. Ένα μέσο. Τι να πούμε, 20 ευρώ στην ισοπαλία της. Ναι, έχουμε και τα να πούμε 2. Όχι, δύο. Παίζουμε ένα 80. Παίζουμε ένα 80. Ναι, τα αρέσει από την Πουγάτσα. Αν παίξουμε 200. Το 1,80 αρέσει από την Πουγάτσα, άστο. Δεν έχει κανένα νόημα. Ναι. Εδώ μιλάμε για παίκτη παρθένο, ο οποίος έχει ένα κεφάλαιο και θέλει να επενδύσει στοιχηματικά. Ναι. Υπάρχει πρόταση συγκεκριμένη. Ναι, 200 ευρώ βάζω. Αδελφέ μου, λέμε για κάτι αίτητο. Περιμένω δύο. Δύο ματς προηγούμενα που να μην έχει κάνει ισοπαλία. Κέρδισε το ένα, έχασε το άλλο. Μπράβο. Πάμε λοιπόν στο τρίτο ματς. Ναι. Στο 200 ευρώ. Στο Σάλκε Βόλσμπουργκ. Υποθετικό είναι το ματς. Ωραία. Χάλασε το χ. Δεν πειράζει. Την επόμενη εβδομάδα. Ναι. 300 ευρώ στο χ. Φράιμπουργκ Σάλκε. Μπράβο. Χάλασε το χ. Έγινε ένα 3. Ωραία. Είμαι μείον 500. Μπράβο. Το επόμενο. Έτσι, 400, ανά 100 ανεβαίνουμε. 400 ευρώ, Σάλκε ανόβερο. 1-1. 400 επί 3, 10, κάνει 1200 τόσο. Ναι. Έχεις παίξει 900, είσαι συν 300. Ναι. Την παρατάς, την πετάς στα σκουπίδια της Σάλκε. Πέθανε Σάλκε. Πέθανε, δεν υπάρχει. Πάμε σε άλλο συμπαθητικό πρωτάθλημα και παίρνουμε μια μέτρια ομάδα στην Γαλλία. Ελλάδα. Ναι. Στην Ελλάδα, παίρνουμε τον Άρη. Δεν είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Τώρα έχει δύο παιχνίδια. Μπράβο, είναι χαρακτηριστική περίπτωση ο Άρης. Πάρτονα τώρα, έχει κάνει δύο νίκες. Για τον Πάρτονα με τον Λεβαδιακό. Ξεκίνατον. Ξεκίνατον. Ξεκίνατον λέμε. Στην τρίτη αγωνιστική θα τον βρεις. Ναι. Αφήνουμε τον Άρη μόλις το κάνει το χ. Ποτέ δεν θα χάσεις, φίλε μου. Ποτέ. Βάλτο στο πίσω μέρος ή και στο μπροστά του μυαλού σου, γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε στο πίσω μέρος, και θα δεις ότι εδώ θα βρίσκεις τη δικαίωση. Ωραία, και τη λύτρωση. Πληρώνεσαι την πρώτη εβδομάδα. Την παρατάς την ομάδα. 200 έγιναν 600 ή 400. Είναι ένας μισθός. Νίκη. Ναι. Μην φοβάσαι τα νούμερα τώρα και μιλάμε για 1,20 και για 1,80. Ναι. Να μιλάμε για κάποιον ο οποίος αντί για 3.000 να τις βάλει να κλείσει 5 πληγές, έτσι, δεν θα δημιουργήσει άλλες. Άρα εγώ θα τσεκάρω ποιες παραδοσίες. Κάντο δοκιμαστικά αυτό. Μεσαίες ομάδες από μεγάλα πρωταθλήματα. Η Βαλένθια στην Ισπανία. Η Λίλ στη Γαλλία. Σε λέω μεσαίες ομάδες. Δεν θα παίξεις ποτέ τον ΠΑΟΚ που μπορεί να κάνει 25 νίκες σερί. Ούτε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν μπορεί να παίξει ποτέ την Bayern, την Μπαρτσελόνα. Είπαμε από το 4 μέχρι το 8 να είναι οι ομάδες. Μέχρι το 9. Τον Ατρόμητο στην Ελλάδα. Ατρόμητος, δεν θα κάνει ο Ατρόμητος. Η Ξάνθη. Στα 3 παιχνίδια, αν θα κάνει ένα χείο Ατρόμητος. Ας κάνει στα 4 σταύρο, μην εγκλωβίζεσαι στα 3. Ναι, ναι, ναι.
Είναι πρόβλημα. Μόλις το βέβαια, είσαι μπροστά σε όλες τις περιπτώσεις. Ναι. Έκανες πάρα πολύ καλό λογισμό, σκεπτικό όταν παρόσθετες τα πόσα λεφτά βάλαμε. Ναι. Πάντα είσαι μπροστά με το χ. Γιατί η απόδοσή του είναι από 3+. Κλείνει το φωτιστήριο. Σήμερα ήταν βασιλικό το φωτιστήριο. Βασιλικό φωτιστήριο. Δείχνει σε έναν τρόπο, παραδείγματος χάρη, να βγάλει να βγάλει λεφτά ο παίκτης του στοιχήματος, αλλά να μην παρασυρθεί σε κάτι άλλο. Να μην παρασυρθεί, να μην είναι άπλιστος, να είναι απόλυτος και στοχευμένος. Να υπάρχει, είπαμε, στόχο συγκεκριμένα. Ναι. Πάμε γι' αυτό. Αν έχουμε στόχο την νίκη. Όχι, όχι, όχι. Τελειώσαμε. Όχι. Το είπε το πείμα. Και είπαμε να είναι παρθένος ο παίκτης. Να μην έχει. Γιατί οι παίκτες μέσα όλοι έχουν πάντα δεύτερες σκέψεις. Χάσαμε τόσα πρόπευση, τόσα χθες, τόσα προχθές. Αυτά πεθάνανε. Κλείνει ο φάκελος των ητών, των γενικών και κοιτάμε μπροστά. Ναι. Όπως πρέπει να κάνει ο καθένας στη ζωή του. Ναι. Μπροστά. Αυτό. Ωραία. Όποιος ακολουθήσει κάντε το. Πρακτική του Βασιλιά, ωραία, τέλος τη σεζόν, θα έρθει να μας πει τι του έμεινε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι κερδισμένος. Απλώς ο παίχτης έχει πάντα κουβαλάει τις προηγούμενες ήττες του. Τις αμαρτίες του. Έτσι. Και η απληστία θα σε κάνει να χάνεις χθες, να χάνεις σήμερα, να χάνεις αύριο. Μονίμως. Είναι δομημένος έτσι ο τζόγος, φίλε, που φροντίζει έτσι να σου βάζει το σατανά μέσα σου. Φίλη μας Σοφία, εσύ πήγες στο περίπτερο? Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πήγα στο περίπτερο. Δεν θα πει και έσχος. Και θα πάω σήμερα. Έτσι, όμως, φυσικά. Έτσι, θα περάσω. Έχεις... Το Σαββατοκύριακο γινόταν χαμός κάτω στο κέντρο. Είχαμε και εμείς κάποιες άλλες αγωνίες του κέντρου. Εμείς φύγαμε από το κέντρο γιατί ξέρουμε ότι σε αυτή την πόλη. Εσείς φύγατε. Εμείς όμως είχαμε δικούς μας ανθρώπους εκεί πέρα. Είχαμε ένα άγχος. Και εγώ πήγα να πάρω την νηψούλα μου. Δούλευε στην έκθεση και τα δακρυγόνα με τρελάναν το κεφάλι. Δεν μπορούσα να πλησιάσω κοντά. Δεν αντέχω καθόλου. Και όχι μόνο αυτό, λέει, ήταν τα χημικά λέει, κανονικά φέτος. Δεν ήταν ούτε δοκιμαστικά ούτε λίγο. Αυτά που έχουν στον ΠΑΟΚ. Τα κλασικά. Ναι, αυτά που έχουν στον ΠΑΟΚ. Και έχουμε εκπαιδευτεί από μόνα παιδιά. Δεν γίνεται. Εγώ δεν το ανέχομαι, δεν το δέχομαι βασικά. Εγώ ξέρω ποιο είναι ο λόγος, το είπα και πριν που φεύγω. Ναι. Οι δημιουργίες εκτός Θεσσαλονίκης. Γιατί περπατά στον δρόμο και σε αγριοκοιτάει. Ο ένας, ο άλλος, ο παράλλος. Που δεν είναι δική μας εδώ που ξέρω. Γνωριζόμαστε όλοι. Ναι. Α, το βλέμμα αυτό το κακό. Αυτό το βλέμμα το κακό. Και εκεί εδώ το έχω όλη την ώρα. Όχι, όχι, αυτό το θάψεις μέσα σου. Ναι, το θάβεις μέσα σου, αλλά τρελαίνεσαι. Γι' αυτό φεύγω. Το είπα, θα ρε πέσει. Ναι. Και φέτος είχα μια ψηλό. Τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Την πνίγω και φεύγω. Άστο καλύτερα. Λες. Πάμε. Να αναφέρουμε και επίσης, επειδή πριν λέγατε για cash out. Ναι. Ότι Goldbet δεν προσφέρει μόνο το κλασικό cash out που γνωρίζουν όλοι, έτσι. Υπάρχει και μερικό cash out. Παίζεις εσύ κάποιους αγώνες πριν την έναρξή τους, στο pre-game στοίχημα. Και δεν είσαι σίγουρος, ίσως κάποιο χ να μην βγει, κάποιο διπλό να μην βγει, κάποιο ειδικό στοίχημα να μην βγει. Παρ' όλα αυτά, θες να παίξεις με την τύχη σου, αλλά δεν θες να είσαι και χαμένος τελείως. Τι κάνεις? Κάνεις μερικό cash out. Επιλέγεις δηλαδή το ποσό που θα συνεχίσει να είναι στο ποντάρισμα και έτσι παίρνεις κι εσύ κάποιο ποσό πίσω. Και έτσι και όλο το δελτίο είναι τρέχον. Οπότε, αν βγει, είσαι κερδισμένος και είσαι τυχερός και χαμένος δεν βγαίνεις καθόλου. Και το οποίο βοηθάει πάρα πολύ το μερικό κασάτο, όπως το είπες, σε παίκτες που θέλουν να διασφαλίσουν τα χρήματά τους και να εξακολουθούν να τζογάρουν. Η Goldbet είναι από το 2009, παιδιά. Είναι πολλά χρόνια. Δηλαδή, είναι ήδη 9 χρόνια. Και προχωράει. Με αλματώδη ανάπτυξη. Γεια σου, Σταύρο και Βασιλιά. Άρα, Βασιλιά. Ο Κρίς είμαι στο Σκορπιό. Εδώ ήσουν. Όχι. Στην Λάρισα. Ναι. Έτσι λέγεται το μαγαζί. Λέγεται Stars. Stars. Ναι. Ναι. Πάρα πολύ καλή περίπτωση. Ναι. Ναι, σου λέω. Κρίς, κόβεται το μήνυμά σου. Εκεί που λες, είπες αυτό το σκηνικό που βλέπεις, είναι εκεί, κόβεται εκεί πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Όσοι προσπαθείτε να μπείτε στη φόρμα της ΠΑΕ για τα εισιτήρια για ανέργους, πάρτε ένα τηλέφωνο εκεί πέρα, γιατί εγώ δεν ξέρω τώρα πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, γιατί η φόρμα της ΠΑΕ είναι τεχνικό θέμα, γιατί δεν μπορεί να καταχωρηθεί. Εντάξει, ή κάτι δεν έχετε συμπληρώσει σωστά, μήπως θέλετε αντινικούς χαρακτήρες, δεν ξέρω πραγματικά. Ας δώσει μια κατεύθυνση η ΠΑΕ σε αυτό το πολύ ωραίο, πολύ ωραία ενέργεια που κάνει. Έμαθες που βγάζουν τα κάγκελα. Έτσι μπαίνουν πλέον. Plexiglass λέει, γελάει ο κόσμος. Ξέρετε, το plexiglass για πότε γίνεται έτσι. Α, βγάζουν τα κάγκελα. Ναι. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Καινούργια. Συμβαίνουν αυτά. Πάμε στο διαλυματάκι. Ήδη φύγαμε αρκετά. Πάμε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι πίσω. Κάτι έλεγες. Έλεγα ότι η πόλη πλέον γίνεται μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά, ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ που Αυγιανοί και Παοξίδες συνυπάρχουν.
Στο διάλειμμα με στείλανε μηνύματα φίλοι μου. Ναι. Είναι μαζί. Ναι. Έτσι. Αναμένουν τη μεγάλη συνάντηση η οποία θα γίνει σε μερικές αγωνιστικές. Ναι. Και θέλω όλο αυτό το κλίμα να υπάρχει σταθερά μέσα ναι. στην πόλη. Ναι. Έτσι θέλω να πάμε στο μεγάλο μάτς αυτό. Εντάξει, μεγάλο μάτς είναι ένα από τα. Ναι, 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 ναι. Με το κομμάτι ότι οι Αριανοί, υπάρχουν και Αριανοί που το αντιμετωπίζουν λογικά. Όπως. Λογικά, όχι με επαύσεις και χαζά. Ότι μόνο για αυτό το μάτς ζούμε. Και ξέρεις, η Αριανή κούραση. Ξέρεις σε ποιο κομμάτι είναι επικίνδυνη. Τι? Όταν σε αναφέρουν σε 3 λεπτά η Μαδρίτη. Η νίκη στη Μαδρίτη. Ναι, ναι, αυτό, ναι. αυτό έχω μισήσει τον εαυτό μου. Έχω νιώσει την εμετική διάθεση γι' αυτό. Ναι. Η μόνη ελληνική ομάδα που έχει κερδίσει στην Ισπανία. Κασέτα, κανονικά. Ναι, ναι. Η δεύτερο σκέλος που αναφέρονται πάντα, να ξέρεις, είναι η εκδρομή στην Αθήνα. Ναι, ναι, καλά, ναι, 600.000. Ναι. Δηλαδή, τι είναι. Κάθε 800, δεν ξέρω πόσο είναι. Ναι. Οι Δωρείς και οι Ίωνες μαζί, ναι. οι Ούνοι και οι Βυσιγότοι δεν κάναν τέτοιες επιδρομές. Δηλαδή, είμαι από τον. Εγώ ξέρω 3.000 παοξίδες πήγαν σε τον τελικό. Έτσι, με την λογική. Ναι, με τη λογική φίλος φίλου πάμε. Ναι. Τι πιο ωραίο. Τέλος πάντων. Δεν θα υπάρχουν ίντρικες, δεν θα υπάρχουν παρασκήνια, θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Έτσι, και προχωράμε έχω κανονικά. Τουλάχιστον 2 παραδείγματα που δεν είπαν στο γιο τους που ήταν μικρός τότε τι το αποτέλεσμα του 2003 τον τελικό. Κρύψανε. Αυτή είναι η χειρότερη. Όχι, του πάνε άλλο αποτέλεσμα. Α, του είπε κι άλλο. Αυτή είναι η χειρότερη. Τους δώσω το καπέλο και εγώ το ίδιο θα έκανα. Ξεκάθαρα, ναι. Αυτό είναι γλυκό. Είναι. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι αλητεία. Ναι. Απλά σε κάποια φάση το παιδί μεγαλώνει. Ναι, αλητεία. Θα μάθει την αλήθεια. Απλά του δίνει. Μπαμπά, τι είναι χρόνια, αυτό που έκανε ο Γουχού ναι. στο λαμπάκι. Ναι. Γιατί πέφτει κάτω ο λαμπάκι ενώ η μπάλα κόμμενε στα πόδια του Γουχού. Το δράμα μου ξέρει ποιο είναι. Ναι. Ότι είμαι πίσω από τη διαφημιστική πινακίδα ακριβώ. Α, δεν βλέπει την προσπίση. Δεν βλέπω την μπάλα. Α, τη βλέπει να αναπάβεται. Και ξαφνικά μου έρχεται. Και υπάρχει μια φωτογραφία η οποία εξαφανίστηκε με συνοπτικέ δημοκρατικέ διαδικασίε την άλλη μέρα. Που από τον γκολ έχει αλλάξει το πηγούνι μου, έχει πάει κάπου εδώ. Ωραία. Τα μάτια μου είναι άσπρα. Ναι. Αλλά εξαφανίστηκε, δεν υπάρχει φωτογραφία πλέον. Και φυσικά ήμασταν οι πρόδρομοι του συνθήματος. Το... Ναι, εννοείται. Το σήκωσέ το. Ναι, το σήκωσέ το, εμείς τότε το φωνάζαμε. Εγώ εκείνη τη μέρα, να ξέρεις, Σταύρο και φίλε μου, είχα κάνει σε φίλους μου το μεσημέρι πριν το παιχνίδι. Έτσι, ένα τραπέζι όπως πρέπει, με όλα τα αγαθά και ελέη του Χριστού. Και στη συνέχεια πήγαμε στο μάτς να πάρουμε το κύπελλο και να γυρίσουμε. Mm-hmm. Το είχαμε γιορτάσει πιο μπροστά. Λοιπόν, τώρα θέλω να σε κάνω, επειδή πάντα το κουιζάκι θέλω να το έχουμε στη ζωή μας. Και χαίρονται οι άνθρωποι έξω όταν μας βλέπουν και ανταλλάσσουμε απόψεις και με λένε ότι μπράβο που τα βγάζετε αβίαστα και με λάθη. Τι κάνουμε και λάθη εδώ πέρα, γιατί είμαστε άνθρωποι. Ένα είναι δυνατόν. Ναι. Κάνουμε λάθη, γιατί είπαμε έχουμε μια καλή τους και μνήμη, αλλά θα κάνουμε και λάθη. Mm. Λοιπόν, θέλω να αναφερθούμε τώρα στο 2004 και να σε κάνω 2 ερωτήσεις για το 2004. Ναι. Θέλω να πει ποιο από τους διεθνείς μας. Έτσι. Από εκείνο εκεί το θαύμα της φύσης που δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ ξανά. Εγώ το θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερο και από την δημιουργία του κόσμου. Καλά, εννοείται. Την κατάκτηση αυτή. Ποια δημιουργία του κόσμου. Ναι, ποια δημιουργία του κόσμου. Αυτό το αναπάντητο ερώτημα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πεις ποιος παίκτης από όλο το ρόστερ της Εθνικής. Ναι. Το τρόπαιο που σήκωσε, δηλαδή αυτό της κατάκτησης του Euro, ήταν και το μοναδικό της καριέρας του. Δεν έχει σηκώσει κανέναν άλλο τίτλο πουθενά. Ούτε πρωταθλητής, ούτε κυπελούχος, ούτε τίποτα. Ούτε πρωταθλητής του τίποτα. Δεν έχει σηκώσει κανένα τρόπαιο. Το μόνο τρόπαιό του ήταν αυτό. Σε όλη την καριέρα του. Σε όλη την καριέρα του. Ναι. Ο Καψής. Όχι, ο Καψής πήρε με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό. Δεν έπαιξε ο Καψής. Έπαιξε τον Ολυμπιακό. Έχει πάρει ο Καψής. Έχει πάρει. Να πω και εγώ ένα όνομα. Για πες. Χαριστέας μήπως. Όχι, ο Χαριστέας είχε πάρει με την Βέρντε Βρέμης κύπελο, με τον Άγιαξ πρωτάθλημα. Ο Δέλλας πήρε με την ΑΕΚ τίποτα. Ο Δέλλας πήρε γεμάτος ήταν. Κύπελο. Ναι. Βέβαια. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό πήρε double εκείνη τη χρονιά. Είναι το 2004 και έχει πάρει double ο Παναθηναϊκός. Ο Ζήσης Βρίζας. Μπράβο. Μπράβο, το δούλεψες. Ο Ζήσης Βρίζας δεν έχει πάρει τίποτα ούτε στην Ξάνθη, ούτε στον ΠΑΟΚ, ούτε στην αξιόλογη ευρωπαϊκή καριέρα που έκανε παίζοντας σε Περούτζια, Θέλτα, Τωρίνο, Φιωρεντίνα. Ναι. Σε καμία από αυτές και το μοναδικό του τρόπο ήταν αυτό. Σήκωσε το Euro. Και σε απόλυτη αντιδιαστολή θέλω να μου πεις ποιος παίκτης πάλι από το Euro. Έτσι, πήρε πάνω από 15. Πήρε, όχι πάνω από 15. Από τον Μάιο του 2004 μέχρι τον Αύγουστο του 2004, δηλαδή σε αυτό το τετράμινο, σήκωσε 5 τρόπαια. Ο Φάνης Κατεργιανάκης. Όχι, πότε θα βρει τα 5 τρόπαια, για πες τα μου. Πώς θα τα βρει. 5 τρόπαια. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Πότε πρόλαβε 5 τρόπαια. 5 σε 4 μήνες.
Και πριν το Euro πιάνει. Ναι, βέβαια. Μάιο, Ιούνιο. Αρχικά θα πα. Ποιο πήρε το πρωτάθλημα τότε. Δεν το πήρε το Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό το πήρε. Άρα είναι παίκτη του Παναθηναϊκού. Παίκτη του Παναθηναϊκού. Σιταρίδη. Ο Γιώργα ο Σιταρίδη είναι ο οποίο. Άκου τι πήρε εκείνο το τετράμινο. Και να μου πει αν δεν σταματούσε το ποδόσφαιρο, έκανε λάθο, δεν το σταμάτησε αμέσω μετά. Ναι. Παίρνει double με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δύο τα τρόπαια. Ναι. Πηγαίνει στο Euro τον Ιούλιο. Παίρνει το Euro. Τρία τα τρόπαια. Κάνει μεταγραφή στην Πόρτο. Η Πόρτο παίζει τότε Super Cup. Τέσσερα τα τρόπαια. Και η Πόρτο έχει κατακτήσει το Champions League την προηγούμενη χρονιά. Ναι. Και παίζει διεπιρωτικό. Και το παίρνει. Πέντε. Πώ μετά ο άνθρωπο να μην χαζέψει, να αρχίσει τα σκουλαρίκια και να μην μιλάει άνθρωπο. Λαμπορκίνη και τα γνωστά. Πώ να το κάνει. Πώ να συνεχίσει. Όπω τραγικό. Ο οποίο ξέρει και πάει στη Δυναμό Μόσχα και πάει ένα τεράστιο δίνω. Εκεί ήταν το λάθο του. Όταν έφυγε από την Πόρτο και πάει στη Δυναμό Μόσχα. Να ξέρει. Εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Απίστευτο δεξιμπάκι. Το μεγαλύτερο ταλέντο ουσιαστικά εγώ τον θυμάμαι και από τα Γιάννενα. Από τα Γιάννενα, φυσικά. Εγώ τον θυμάμαι δηλαδή. Εκείνο το άλογο, το άλογο που βγαίνει από τα δεξιά και ναι. Λέγαμε τι είναι αυτό. Είχε βάλει και ένα γκολ με τη Manchester United, αν θυμάσαι 1-0. Παναθηναϊκό Manchester. Δεν το θυμάμαι. Βέβαια, στο Ολυμπιακό στάδιο. Αλλά παιχτάρα. Κέρδισε το πέναλτι στην πρεμιέρα. Βέβαια. Και το αβαβά πέναλτι, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Που γλίστησε και έπεσε. Και το έκανε καλά, το έκανε καλά. Ξέρεις ότι έχω πιάσει εκείνη τη μέρα στην πρεμιέρα πρώτο γκολ Καραγκούνη σε έναν τα φράγκα. Άντε. Και το έχω με μπαράχα. Και βάζει κι άλλο, δεν βάζει καλό και βάζει και τον μπαράχα. Φτωχό ήμουν, τότε έβαλα 10 ευρώ. 10 ευρώ, 400 ευρώ. Πάρω... Ναι, ρε φίλε, 400 επί 15. Όχι 6.000, χάνει... δεν παίρνονται έτσι 6.000. Ρε φίλε, σου λέω τώρα το βάζει ο Καραγκούνη και μετά παίζει Ισπανία, Ρωσία. Ναι. Και το ζω. Η Ισπανία τότε δεν ήταν η Ισπανία που είδαμε μετά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ο Μπαράχα από την πίσω ζώνη τότε στη Βαλένθια έβαζα βέβαια. Ναι. Και μου το δίνει 15. Εγώ παίζω πάντα βάση ποσοστού. Και είναι τρία σουτ. Τρία σουτ. Πάνω κάτω. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής που αυτά για τον Μπαράχα είναι. Αντίο. Ναι. Το έγραψε. Ναι, και πάνε και τα τρία out. Δεν βρίσκει αιστεία. Όχι ότι το έβγαλε. Δεν βρήκε αιστεία των ζώων. Και τότε ξέρεις, 6.000 είναι νούμερο για μένα. Αναμφίβολο είναι νούμερο, εντάξει. Ναι, είναι δηλαδή τότε που ήμουν φτωχός. Θυμάσαι εκείνο, αυτό έτσι μου αρέσει. Ναι. Σε παρελθοντικό χρόνο θέλω να μιλάς ναι. Για τη φτώχεια, τη μισητή φτώχεια. Ναι. Μακριά, όχι. Είναι χειρότερο και από την ασθένεια. Χειρότερο και από την πλέον ασθένεια. Πλέον δεν είμαι πλούσιος. Ξέρεις πλούσιος. Να έχεις ευτυχισμένη καθημερινότητα είναι το μυστικό. Ναι, αυτό θέλουμε. Να κάνεις αυτά που θέλεις. Όλοι δουλεύουμε γι' αυτό. Όλοι. Θέλουμε όποιος δεν καταφέρνει σε αυτή τη χώρα, αλλά τέλος πάντων. Θα βρεθεί η άκρη. Σταύρο, σε αυτή τη ζωή πρέπει ή θα ξεχωρίζεις και θα σε σχολιάζουν ή θα σχολιάζεις αυτούς που ξεχωρίζουν. Διάλεξε που θες να πας. Εντάξει, θα κλείσω έτσι. Κάτι τέτοιο τα ανεβάζουν για την κόμμανε στο Instagram. Αυτά μου αρέσουν. Θα μπορώ να διαβάσω. Μου αρέσουν αυτά. Πολύ ωραία ήταν αυτό που είπα. Πολύ ωραία ήταν αυτό που είπα. Πολύ καλό φίλε. Εγώ μένω σκόθηκε τρίχα μου. Τι είπα. Σταύρο, δεν θα πω. Θα σταματήσω. Θα κλείσω εγώ. Με κάλυψα. Θυμάσαι πει η Δήμητρα Παπανδρέου. Έχω κλείσει σαν γυναίκα με τον Παπανδρέου. Η Δήμητρα Λιάννη. Πάμε. Σε συνέντευξη σταθμό. Πάμε. Έχω κλείσει σαν γυναίκα. Που μιλάμε για το συνόδο τώρα. Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος γόης προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο Κωστίκος. Προπονητής ήταν για λίγο ο Κωστίκος. Όχι, δεν ήταν αυτός. Επειδή είπε ο συνόδος το θυμήθηκα. Η Δήμητρα ήταν ο συνόδος για τα νεαρά παιδιά που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Πάμε προετοιμασία. Στα φτωχά χρόνια του ΠΑΟΚ με Ήλια του Μητέσκου προπονητή. Α, του Μητέσκου, θα τον έλεγα. Βέβαια. Ναι. Καλοντημένο στην πένα, ναι, ναι, ναι. Πετάμε, επειδή δεν έχουμε λεφτά, έχει κανονίσει τώρα τι έχει κάνει και πετάμε με ρουμάνικη εταιρεία από εδώ για Βουκουρέστι και από Βουκουρέστι για Ντιζόν. Για Λιόν. Το αεροδρόμιο του Λιόν. Ντιζόν μετά με το λεωφορείο. Στη διαδρομή από εδώ μέχρι το Βουκουρέστι, πόσο είναι, ρε φίλε, μία ώρα και ένα τέταρτο. Λιγότερο είναι. Ούτε μία ώρα δεν είναι. Περνάς και βγαίνεις πίσω. Ναι, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει διοίκηση στον ΠΑΟΚ τότε. Είμαι εγώ με τον Κώστα στις πρώτες εκεί πέρα. Αριστερά μας ο Ντούμι δεν είχε παρέα, δεν είχε πιο μιλήσει. Ναι. Ωραία. Και καθόμαστε μαζί του. Πόσο είναι η αεροσυνοδοί, πόσο είναι το πλήρωμα, 5? Μάξιμου, ναι. Και γιατί είναι και αστεία αεροπλάνα τα Θεσσαλονίκη και Βουκουρέστη. Αυτά τα λικοφόρα φαντάζομαι. Όχι, ρε, κανονικό. Με τουρμπίνες. Δεν πηγαίναμε στη Σύφνο, ρε. Όχι, αυτά πάνε στο Βουκουρέστι. Ναι. Στο Βουκουρέστι, άμα πας, είσαι, δεν είναι και θέμα να χαθείς. Φίλε, και οι 5, χαρτάκι, τηλέφωνο, ονομα... και μπροστά μας. Δεν δηλαδή, έλεγα μία, δεν δηλαδή, θα μπερδεύσει το δεξιά με τα αριστερά. Εγώ 4 γκόμενες κάτι ζωή μου που δεν ήξερα ποιο ήταν τα αριστερά και το δεξιά. Δεν ήξερα. Ναι. Ωραία, μία να πήρε, φίλε, δεν είναι αυτό. Αυτός είναι ο Ντούμι, είναι να έρθει πάνω μου.
και όλες οι ρομάνες και άσχημες δεν βλέπονταν. Καταπληκτικές θύμησες από Ρουμάνης. Ωραία, έχουμε τρία λεπτά. Σοφάκι, ξέρω δεν είναι καλύτερη κουβέντα για σένα τώρα. Νιώθεις. Κάτσε, όχι, δεν νιώθω μειονεκτικά. Ναι, επειδή είστε Ελληνίδες. Μην νιώθετε έτσι εσείς. Ναι, τέλος πάντων, κάνε μου βαθμολογία γυναικών. Αναεθνικότητα. Αναεθνικότητα. Να σκεφτούμε λίγο. Βοηθάμε και τον ΠΑΟΚ. Λευκορωσία. Τι πήγες πολύ, Λευκορωσία. Λευκορωσία. Μας ζητήσαμε μια βίζα, μπορεί ο δικός να κανονίσει να μην πάρει. Άρματα μάχης. Τάγκ. Τάγκ. Το Πολυτεχνείο ζει. Ναι. Βέβαια. Δύο. Ισπανία. Ισπανία, ρε φίλε, τεχνοποιούν και τρέχει μεγάλα βαθμογένεια και τους δίνει πλακέτα. Ισπανία, Ισπανία. Ισπανία. Βέβαια. Που απέχουμε. Για λέγε, τρία. Και Ελλάδα, φίλε μου. Εντάξει, καλή Ελλάδα, είναι, αλλά. Ελλάδα, και αυτό είναι. Ένα, δύο, τρία. Τελείωσε. Θα σου πω την πεντάδα. Για μετά πες. Από χρόνια κόπο και οδύνη. Ουκρανία. Ναι. Αυτό που πάθαμε στο Λβίβ. Άσε το Χάρκοβο, το Ντόνετσκ, το ιστορικό που ήμασταν μαζί. Ναι. Τότε, εντάξει, άσε το Κίεβο. Άστε στο Λβίβ. 10 φορές θα μου πατούσε αμάξι. Που ήμουν όλο έτσι. Ουκρανία, λοιπόν. Ουκρανία, νούμερο ένα. Νούμερο δύο. Ουγγαρία. Φιλέ. Εντάξει. Η Ουγγαρία δέχεται και πολύ πληθυσμό για. Ναι, αλλά. Ουγγαρία δεν ρωτούσα την εθνικότητα. Ουγγαρία, είναι. Ουγγαρία, ναι. Τρία Ρουμανία. Ένα δάκρυ κυλάει μονίμως. Τέσσερα. Ωραία. Τέσσερα. Θα βάλω τη Ρωσία. Γιατί τώρα που πήγα Μόσχα καλοκαίρι και την κυκλοφόρησα. Και πήγα και σε 5-10 καλά εστιατόρια που είχαν εκεί γύρω-γύρω, σε δύο κάθισα. Είναι σοκαριστικό αυτό που ζήσαμε. Και 5 Τσεχία. Πού τη βρήκε στην Ισπανία. Εμένα μου αρέσει. Εγώ, τώρα, βασικά το λάθος μου είναι ότι Ουκρανία, Ρωσία και Λευκορωσία όπως εσύ είναι ένα. Ένα αστέρες, και αυτό είναι. Ένα είναι. Ένα είναι. Γιατί Ρωσία. Φίλος μου διεθνής ποδοσφαιριστής έχει μείνει άφωνος από Λετωνές. Ναι, γιατί είναι πιο ξανθέστατες, είναι πιο πάνω. Ναι. Και Λιθουανές, ρε. Πολύ μου αρέσει, πολύ ωραία περνάω εδώ να ξέρεις. Ναι. Μιλάμε επί παντός επιστητού. Ναι, ναι, ναι. Ο κολλητός σου. Από Champions League τώρα φτάσαμε στις Λετωνές. Πω, πω, τι ωραία. Σου, τι χημεία είναι αυτό, τι μίξερ. Ο κολλητός σου, τότε που ήμασταν στην αρχή φίλοι, ναι. Ο διευθυντής, ρε. Ναι, διευθυντάκος. Αυτός που θα ερχόταν εδώ πέρα, ο διευθυντάκος, ναι. Που του διευκόλυνε στην καθημερινότητα ναι. Εκεί που δούλευε. Του άλλαξα τη ζωή. Του άλλαξε τη ζωή. Κανονικά του άλλαξε τη ζωή, όπως, ναι. Εντάξει, όταν τον γνώρισα. Δεν λέμε πως το καλύτερο προς το Παρτίδες εκεί με Λιθουανές. Ναι, οι οποίες είναι μπασκεμπολίστες, αν μη τι άλλο. Τέλος πάντων, και οι Ελληνίδες είναι πολύ καλές σουφάκι. Δεν το συζητάμε. Παπούτσι από τον τόπο σου και εσύ είναι παλωμένο. Συγκεκριμένη. Συγκεκριμένη, ξεκάθαρα. Θα μου αρέσουν, μπράβο. Ναι, ναι. Όχι, εντάξει, εντάξει. Απλά λίγο. Μπορεί να είναι πολύ εντυπωσιακές, αλλά από εδώ θα επιλέξεις. Η τελική σου επιλογή θα είναι από εδώ. Ναι, η αλήθεια είναι. Είσαι σίγουρος τι θα πάρεις στο τέλος. Ξέρεις τι, δεν έχουν ανοιχτό μυαλό δικές μας. Θες να μου κάνεις δώρο για τα γενέθλιά μου. Φέρε δύο κοπέλες σπίτι. Με τρέξει ταξίδια, πύλιο, αυτά ιστορίες. Πολύ παραδευτικό και πολύ ωραίο. Αυτό δεν είναι ανοιχτό μυαλό. Τι είναι. Πολύ φιλελεύθερες. Και δεν είμαστε τόσο φιλελεύθερες. Όχι, δεν είμαστε καθόλου φιλελεύθερες. Και καλά κάνουμε. Γιατί να πάμε τώρα στις στροφές. Υπάρχει λόγος. Έτσι, έτσι. Έχω δίκιο. Απόλυτο βουνό με το δίκιο σου. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Και με αυτό το κοινωνικό μήνυμα λοιπόν ήρθε η ώρα. Γεμάτη μηνύματα σήμερα. Πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Ήρθε η ώρα να πάμε στο περίπτερο. Της Goldbet. Πάμε φυσικά. Λοιπόν γκολ. Σήμερα που είναι και πιο χαλάρα τα πράγματα στο κέντρο, μπορεί κάποιος να επισκεφθεί έτσι και το περίπτερο της Goldbet από τις 4 μέχρι τις 10. Έτσι, να πούμε και τις ώρες που λειτουργεί η έκθεση για να γνωρίζει κάποιος. Μέχρι τι ώρα? Από τις 4 μέχρι τις 10 είναι σήμερα. Δεν ναι, δουλεύει. Εννοείται το ξέραμε αυτό. Όχι, όχι, η γνώση είναι δύναμη, εννοείται το ξέραμε. Καθημερινές πρωί δεν δουλεύει το περίπτερο. Σαββατοκύριακα μόνο είναι όλη έτσι, μέρα. Έτσι. Μπράβο. Εγώ δηλαδή. Ενημερώνει άψογα τον κόσμο. Μπράβο, Σοφία. Τον κόσμο, εμένα ενημέρωσε βασικά. Έτοιμο ήμουν εγώ να πάω το πρωί. Και φυσικά να πούμε και κάτι άλλο που μπήκα και είδα στη σελίδα τη ΕΔΕΘ. Όσοι μπαίνουν στην έκθεση μέχρι τι 6 πληρώνουν πιο φθηνό εισιτήριο. Να το αναφέρουμε και αυτό. Παγερά διάφορα είναι αυτό. Ναι, ας να πληρώσουν κανονικά να μαζέψει λεφτά η έκθεση. Να μείνουν λεφτά στην πόλη. Στο Καλατσόπουλο. Ναι, δεν πειράζει. Γιατί να είμαι όλοι να έχουν φίλος χρήματα. Φίλος μας. Πάμε.